Και πάμε για το τζάμπολ με τον Σέρση να βγαίνει νικητής και την ΑΕΚ στο παραλίμνη που θυμίζουμε αγωνίζεται με 4 ξένους. Πολύ ωραία κίνηση από τον Μάγερς. Εκπληκτική κίνηση. Σε ένα παιχνίδι που μέχρι τη στιγμή μας έχει προσφέρει ωραίες φάσεις. 3 από μακριά, θα ψοχίσει. 13-20. Ο Μάγερς, ο οποίος και στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικός στην επίθεση, είχε 23 πόντους. Στο διαιτητή, ήρθε στα χέρια του Μάγερς, φεύγει στον ευθυασμό και χαρίζει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. 20-24. Πέτροβιτς, είδατε ξανά την περίεργη αυτή φάση. Ο Πέτροβιτς τιμωρεί με ένα τρίποντο. Ο Χίκη θα κλέψει από τον Σιζόπουλο. Θα βρει ωραία τον Σολομού. Θα φτάσει αυτό στο lay-up. 28-29. Η διαφορά πλέον στον πόντο. Σιζόπουλος πιέζεται. Νέο κλέψει από τον Χίκη. Ο Σιζόπουλος θα δεχτεί τεχνική ποινή. Στα 10 δευτερόλεπτα έχει φύγει ο Σέρση. Και θα καρφώσει στον ευθυασμό. 40-49. Αφήνει στον Τάσιτς, ο οποίος είναι ξεμακάριστος με το ταμπλό. Ο Ντανίλο Τάσιτς θα κάνει το 49-65. 11 διορθώνω. Μάγερ σουτάρια 3, αυτή τη φορά θα είναι εύστοχος. 55-78. Ο Μάγερ που φτάνει τους 19. Αλλά είναι και σήμερα. Εκεί και υπέρασε τον Παντελή. Βρήκε τον Εζεκάια. Καλάθι και φάουλ από τον Ζεκάη, ο οποίος κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι της ΑΕΚ. 63-88. Κλέψιμο από τον Σιζόπουλο που βλέπει τον Πέτροβιτς να φεύγει στον εφηδιασμό, ο οποίος αφήσει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. 68-96. Δύο τρομερές ασίς του Σιζόπουλου, ο οποίος φτάνει με αυτές τις δύο, φτάνει τις 9 ασίς με την ομάδα του Παραλιμνίου, την ομάδα της ΑΕΚ, διορθώνω, να φτάνει στο 2-0.